Καλημέρα σας. Εγώ είμαι η Αντριάννα και μαζί θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι με προορισμό το μαγικό κόσμο του Photoshop. Πλέον ξέρετε ότι το Photoshop έχει κερδίσει την αγάπη όλων μας και αυτό επειδή μας προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας. Βέβαια, εμείς θα ξεκινήσουμε από το μηδέν και σιγά σιγά θα είμαστε σε θέση, θα έλεγα, να διαχειρίζουμε το Photoshop όσο το καλύτερα γίνεται. Άρα, θα ξεκινήσουμε από το μηδέν έτσι ώστε να χτίσουμε τη βάση μας και από εκεί και πέρα θα πάμε στα πιο προχωρημένα. Για τους περισσότερους, για αυτούς που είναι ήδη προχωρημένοι φίλοι μου, μπορεί να είναι κάπως βαρετό όλο αυτό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι φρεσκάροντας λίγο τις γνώσεις μας, ποτέ δεν είναι κακό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Σαν πρώτο μάθημα και μάθημα γνωριμίας θα έλεγα, θα κάνουμε το άνοιγμα φωτογραφιών, δηλαδή θα μάθουμε ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ανοίξουμε τις φωτογραφίες μας στο Photoshop, έτσι ώστε να επιλέξουμε αυτό που μας βολεύει πιο πολύ, για να μην χάσουμε τον χρόνο μας στο άσχετο. Λοιπόν, File Open, φίλοι μου, είναι ο πιο γνωστός τρόπος, ο πιο κλασικός τρόπος, θα έλεγα, και ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, έτσι. Λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε λίγο μεγαλύτερες τις φωτογραφίες μας από ό,τι τις βλέπουμε εδώ, μπορούμε βέβαια να πάμε στο κουμπάκι και να επιλέξουμε από εδώ μικρά ή μεγάλα εικονίδια. Εν τω μεταξύ μπορούμε και με το Control, δηλαδή πατάμε Control στο πληκτρολόγιο μας και με το ροδάκι του ποντικού πάμε προς τα μπροστά ή προς τα πίσω, να επιλέξουμε το μέγεθος που θέλουμε να δούμε. Εν τω μεταξύ, για να ανοίξουμε μια φωτογραφία, διπλό κλικ και ανοίγει απευθείας το Photoshop. Ξαναπάμε λίγο πίσω. Αν θέλουμε να ανοίξουμε πολλές φωτογραφίες, πολλαπλές θα έλεγα φωτογραφίες, οι οποίες δεν είναι στην ίδια σειρά, φίλοι μου, αλλά είναι η μία εδώ και εντωμεταξύ συνεχίζουμε να επιλέξουμε, πατάμε Ctrl και κλικ στη κάθε φωτογραφία που θέλουμε να ανοίξουμε. Άρα, Ctrl, κλικ και άνοιγμα. Μπορούμε να επιλέξουμε όσες φωτογραφίες θέλουμε, στο ίδιο φάκελο φυσικά, και οι φωτογραφίες μας θα πεταχτούν μέσα στο παράθυρο του Photoshop. Εντωμεταξύ, θα ξαναπάμε πάλι πίσω. Αν θέλουμε να επιλέξουμε πολλαπλές φωτογραφίες οι οποίες είναι στην ίδια σειρά, έτσι ώστε ας πούμε θέλω να ανοίξω από εδώ, από αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα και μέχρι τη φωτογραφία εδώ. Φυσικά δεν θα πάω να κάνω file open σε όλες τις φωτογραφίες, μου είναι βαρετό και χάσιμο χρόνο και ούτε control click σε κάθε φωτογραφία, απλά επιλέγω την πρώτη που θέλω να ανοίξω και όταν πάω στη τελευταία που θέλω να ανοίξω, που είμαι σίγουρη ότι αυτές είναι οι φωτογραφίες που θέλω να πετάξω μέσα στο παράθυρο του Photoshop, πατάω Shift στο πληκτρολόγιο μου και κλικ έτσι ώστε να επιλεγούν όλες οι φωτογραφίες που εγώ θέλω. Λοιπόν, άνοιγμα και οι φωτογραφίες ήδη πάνε στο Photoshop. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρώτος τρόπος με τον οποίο ανοίγουμε τις φωτογραφίες μας στο Photoshop. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε λίγο το δεύτερο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να επιλέξουμε ποιος είναι αυτός ο τρόπος που μας βολεύει πιο πολύ, θα έλεγα. Λοιπόν, File, Browsing Bridge. Και ας δούμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θα ανοίξει βέβαια το bridge. Εδώ έχουμε κανονικά όλους τους φακέλους μας. Και σε οποιοδήποτε φάκελο που θα κάνουμε κλικ, φίλοι μου, θα ανοίξουν οι φωτογραφίες που έχουμε μέσα στο φάκελο. Φυσικά, αν κάνουμε διπλό κλικ, η φωτογραφία μας θα περάσει απευθείας στο Photoshop. Εν τω μεταξύ, αν θέλουμε να επιλέξουμε διαφορετικές φωτογραφίες, είπαμε control, click και επιλέγουμε όποια θέλουμε. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει ήδη τρεις φωτογραφίες και κάνοντας διπλό κλικ πάνω στη μία από αυτές που έχουμε ήδη επιλέξει, θα πάνε και οι τρεις φωτογραφίες μέσα στο Photoshop. Το ίδιο ισχύει, φίλοι μου, και για το Shift, δηλαδή πολλαπλές φωτογραφίες οι οποίες είναι στην ίδια σειρά. Άρα, επιλέγουμε αυτή και μέχρι εδώ, που σημαίνει, φίλοι μου, έχουμε επιλέξει αρκετές φωτογραφίες. Άρα, κάνοντας διπλό κλικ, όλες οι φωτογραφίες, βέβαια είναι πολλές οι φωτογραφίες, οπότε θα μας ρωτήσει, είναι λογικό, απλά κάνουμε κλικ στο OK και όλες οι φωτογραφίες μας περνάνε μέσα στο παράθυρο του Photoshop. Λοιπόν, ήδη γνωρίσαμε δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ανοίξουμε τις φωτογραφίες μας. Εν τω μεταξύ, ας περάσουμε και στον τρίτο τρόπο, ο τρίτος τρόπος σε μένα δεν λειτουργεί. Λειτουργούσε μεν, αλλά πλέον δεν λειτουργεί και δεν ξέρω τι έχει πάθει. Αν εσείς έχετε κάποια λύση, θα προτιμούσα να μου το πείτε, έτσι ώστε να το λύσω και εγώ αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, File, Browse in Mini Bridge. Βέβαια, το Mini Bridge μπορούμε να το ανοίξουμε και από Window, Extension και επιλέγουμε Mini Bridge. Λοιπόν, Mini Bridge είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Bridge που ανοίξαμε πριν, προηγουμένως,
Απλά ανοίγει σε μίνι και ανοίγει μέσα στο παράθυρο του Photoshop. Που σημαίνει στα αριστερά έχουμε τους φακέλους και τα αρχεία μας, ενώ στα δεξιά ανοίγουν οι φωτογραφίες μας σαν ταινία. Λοιπόν, όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες μας και ξέρουμε ποια θέλουμε πλέον να επιλέξουμε, απλά τραβάμε και πετάμε στο Photoshop ή κάνοντας διπλό κλικ ή επιλέγοντας αυτές που θέλουμε να ανοίξουμε. Εν τω μεταξύ, για να το κλείσουμε φυσικά στο H, αν θέλουμε να το ξαναεμφανίζουμε, είπαμε πάλι στο Window Extensions. Λοιπόν, είδαμε ήδη τρεις τρόπους, φίλοι μου. Ας πάμε να δούμε και τον τέταρτο τρόπο. Ο τέταρτος τρόπος για να λειτουργήσει κανονικά πρέπει να έχουμε το παράθυρο του Photoshop, πρέπει να το έχουμε άδειο. Λοιπόν, αν δεν το έχουμε άδειο και το έχουμε σε καρτέλα, θα μιλήσουμε και για τις καρτέλες και για τα παράθυρα, στο μετεπόμενο μάθημα θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, αν έχουμε μια καρτέλα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, κάνοντας διπλό κλικ, φυσικά ανοίγει ο τελευταίος φάκελος, στο οποίο εμείς παίρναμε ήδη τις φωτογραφίες. Κάνοντας διπλό κλικ στη φωτογραφία ανοίγει, επιλέγοντας μερικές με control click ή με click shift click. Λοιπόν, υποτίθεται άνοιξα αυτή τη φωτογραφία, θα μπορούσα να ανοίξω όσες θέλω. Για να μπορώ όμως να πάρω και άλλη με τον ίδιο τρόπο, πλέον δεν μπορώ, βλέπετε, έχω τη βούρτσα μου σαν εργαλείο στο χέρι, άρα δεν μπορώ να ανοίξω άλλο. Εκτός αν το μετατρέψω σε παράθυρο. Όπως το έχω σε παράθυρο, μπορώ άνετα να ξανακάνω διπλό κλικ. Σούπερ. Ας δούμε και τον τελευταίο τρόπο ανοίγματος. Λοιπόν, έχουμε αυτό το φάκελο εδώ, έτσι. Έχουμε αυτό το φάκελο, μπορούμε να επιλέξουμε όποια φωτογραφία θέλουμε, να τη τραβάμε με το αριστερό του ποντικού μας και την πετάμε μέσα στο Photoshop. Βέβαια, για να τραβήξουμε άλλη φωτογραφία δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, λόγω του ότι θα γίνει place μέσα στη φωτογραφία. Που σημαίνει, φίλοι μου, τραβάω, την πετάω και όπως είδατε έγινε place. Δηλαδή, μπήκε μέσα στην προηγούμενη τη φωτογραφία, άρα είναι στην ίδια καρτέλα, χωρίς να έχει ξεχωριστό παράθυρο. Πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε. Λοιπόν, αν θέλουμε να ανοίξουμε πάνω από μία φωτογραφία, φυσικά επιλέγουμε με control click αυτές που θέλουμε ή επιλέγουμε με click και shift click αυτές που θέλουμε. Βέβαια, έχουμε ήδη επιλέξει τις φωτογραφίες μας. Μπορούμε σε οποιαδήποτε να κάνουμε click με το αριστερό μας και χωρίς να το αφήσουμε, τραβάμε προς το παράθυρο του Photoshop. Όπως βλέπετε ήδη, λέει 4 φωτογραφίες, 4 αντίγραφα. Άρα, τα πετάμε μέσα στο Photoshop και η κάθε μία περνάει στο δικό της παράθυρο, στη δική της καρτέλα, θα έλεγα, όχι παράθυρο, γιατί άλλο είναι το παράθυρο και άλλο είναι η καρτέλα. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι 5 τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ανοίξουμε τις φωτογραφίες μας στο Photoshop. Βέβαια, εσείς μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε τρόπο σας βολεύει πιο πολύ. Αυτά είχα να πω. Εν τω μεταξύ, εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μάθημα. Γεια σας!